Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Φταίω εγώ που χωρίσαμε τελικά ή μου το έφερε χειριστικά? Ο φίλος που μου στείλε το mail είχε βάλει αρχικό τίτλο «Χειριστικός χωρισμός και ενοχές», αλλά προτίμησα να το επαναδιατυπώσω σε ερώτημα γιατί είναι πιο ακριβές έτσι. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω παρακολουθήσει όλα τα vlog σας στο YouTube. Σε ευχαριστώ. Και εδώ να κάνω μία μικρή παρένεση, να βάζετε like στα βίντεο αν θέλετε. Βοηθάει πολύ το να βάζετε like στα βίντεο γιατί ανεβαίνει το κανάλι σε πρόταση. Δηλαδή όσο πιο πολλά likes έχει ένα βίντεο, τόσο πιο πολύ το προτείνει το YouTube σε νέους τηλεθεατές. Επειδή και εγώ ξεχνάω να σας πω να βάλετε like και εσείς ξεχνάτε να βάζετε και πέφτει η προτασιμότητα του καναλιού μας στο YouTube. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει όλα τα vlog σας στο YouTube και πραγματικά έχετε τρομερό ταλέντο στην αμεσότητα του λόγου σας, γεγονός που με βοηθάει πολύ, λέει ο φίλος, ώστε να καταλάβω διάφορα πράγματα για συμπεριφορές και δικές μου αλλά και τρίτων. Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που με προβληματίζει αρκετά και που δεν κατάφερα να μου απαντηθεί σε ένα από τα vlog σας. Για να δούμε τι μας λέει. Είμαι 34 χρόνων. Είχα μια σχέση 3 μηνών με μια κοπέλα που πριν ξεκινήσουμε τη σχέση γνωριζόμασταν πολλά χρόνια καθώς ήμασταν συνεργάτες. Την περίοδο που με γνώρισε, λόγω διαφόρων θεμάτων που είχα, κυρίως θεμάτων κατάθλιψης, είχα φτάσει 130 κιλά. Απέφευγα να τη γνωρίσω διότι ήξερα πως ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα και δεν ήθελα να με γνωρίσει στα χειρότερα μου. Εδώ θα υποθέσω ότι συνεργαζόσασταν διαδικτυακά, ότι δεν είχατε γνωριστεί από κοντά προηγουμένως, χωρίς να ξέρω ότι όντως ισχύει αυτό. Όμως εκείνη επέμενε να με δει και ενώ της είπα όλη την αλήθεια για την κατάστασή μου, δεν είχε πρόβλημα. Έτσι ήρθε, γνωριστήκαμε, φιληθήκαμε και κάπως έτσι ξεκίνησε το story. Με βοήθησε πολύ στο να ξεκινήσω να χάνω κιλά, με σύστησε στο διατροφολόγο της, μου έδινε συμβουλές και να μην τα αποπολυλογώ, αυτό το κορίτσι ήταν η αφορμή για να ξεφορτωθώ 25 κιλά. Μπράβο σου! Μπράβο σου που ξεφορτώθηκες στα 25 κιλά που σε επιβάρυναν. Στο ερωτικό κομμάτι, εγώ στην αρχή μπλόκαρα πολύ. Καμιά φορά δεν κατάφερα να ολοκληρώσω, επειδή σκεφτόμουν πως ήμουν άσχημος κατά τη διάρκεια της πράξης. Εκείνη ολοκλήρωνε. Παίζει πάρα πολύ ρόλο η ερωτική μας αυτοπεποίθηση, η οποία δυστυχώς και λόγω της pop κουλτούρας που μας παρουσιάζει τα αδύνατα σώματα ως τα ιδανικά και τα ερωτικά, πέφτει όταν έχουμε έξτρα κιλά. Και η αλήθεια είναι ότι αν θα μπορούσαμε να δούμε τα μάτια, τον κόσμο μέσα από τα μάτια των συντρόφων μας όσοι έχουμε έξτρα κιλά, θα βλέπαμε ότι για να επιλέγουν να είναι μαζί μας ερωτικοί σύντροφοι σημαίνει ότι τους αρέσει. Τους αρέσει και τους ελκύει το σώμα μας, άσχετο αν η pop κουλτούρα λέει πως το σώμα μας δεν είναι ελκυστικό, άσχετο αν κάποια ανεγκέφαλα όντα κάνουν κοροϊδίες τους ανθρώπους που έχουν περισσότερα κιλά, περισσότερα δεν θα πω, δεν θα επεκταθώ. Εκείνη ολοκλήρωνε. Καταλάβαινε τη φάση μου και μου έλεγε πως με στηρίζει. Με γνώρισε και στους φίλους της και γενικώς βγαίναμε και όλοι μαζί. Δεν ντρεπόταν για μένα και τα κιλά που είχα φτάσει. Εγώ εκτίμησα πολύ που θέλησε να με βοηθήσει και ήθελα να την κάνω να περνάει πάντα όμορφα. Έτσι θα έλεγε κανείς πως κύλησαν πολύ όμορφα 2,5 μήνες, που οι πρώτοι 2,5-3 μήνες είναι και οι μήνες του μέλητος για νέες ερωτικές σχέσεις, ανεξαρτήτως κιλών, ανεξαρτήτως σωματικής εικόνας. Μετά ξαφνικά είχε κάποια προβλήματα στη δουλειά και ξεκίνησε να μιλάει απότομα και σε μένα και στους φίλους της από ό,τι έλεγε. Κάποια στιγμή, αφού έκανα υπομονή και τη στήριζα πολύ δίνοντας τις συμβουλές, έφτασα στα όρια μου και αντιδρούσα και εγώ όταν μου μιλούσε απότομα. Είναι απολύτως φυσιολογικό να αντιδρούμε όταν το τέρι μας μιλάει απότομα και να μην το δεχόμαστε χωρίς καμία αντίδραση. Όσα κιλά κι αν είμαστε, έστω και αν το τέρι μας έχει αποδεχθεί τη σωματική μας εικόνα που δεν είναι σύμφωνη με την επικρατούσα άποψη για την ομορφιά, αν κάποιος μας μιλάει απότομα είναι πολύ φυσιολογικό να ενοχληθούμε. Και δεν παρετούμαστε των δικαιωμάτων μας επειδή είμαστε περισσότερα κιλά ή επειδή δεν ταιριάζουμε στο συμβατικό πρότυπο ομορφιάς της σημερινής κοινωνίας. Το προσέξουμε λίγο αυτό. Να σημειώσω εδώ πως όταν δεν ήταν καλά με τους φίλους της έβγαινε, ενώ μαζί μου όχι. Τον Αύγουστο λοιπόν την είχα δει σε 15 μέρες 2 φορές και της έκανα παράπονα. Είχα νεύρα επειδή δεν την έβλεπα. Οποιοςδήποτε θα είχε νεύρα να μην βλέπει το τέρι του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται 2,5 μήνες να είσαι μέσα στην τρελή χαρά και να είναι όλα μέλι γάλα και ξαφνικά να χάνεται ο άλλος. Βγήκαμε να μιλήσουμε και μου είπε πως γενικά είχα πέσει με τα μούτρα και την πίεζα. Να μην τα πολυλογώ, γενικά βρισκόμαστε 2 φορές την εβδομάδα. Εκείνους τους πρώτους 2,5 μήνες. Πήγαμε και 1 διήμερο. Δεν την πίεζα πουθενά και μέσα στους 3 μήνες δεν κοιμήθηκε ούτε 1 φορά στο σπίτι μου. Και μέναμε πολύ κοντά. Δεν την πίεσα ούτε σε αυτό. Δεν της έκανα ποτέ παράπονα. Κατάλαβα ότι δεν πήγαινε άλλο. Έτσι ένα Σάββατο της είπα να βρεθούμε και μου απάντησε πως δεν έχει όρεξη. Να κανονίσω κάτι άλλο. Εμένα αυτό σαν απάντηση δεν μου άρεσε και δεν της απάντησα τίποτα. Και τη Δευτέρα τη ζήτησα να βρεθούμε για 5 λεπτά να ανταλλάξουμε κάποια πράγματά μας. Ίσως ήμουν απότομος κι εγώ, επειδή στην ουσία είναι σαν να τη ζήτησα να χωρίσουμε και αυτή στην ουσία σου έδειξε ότι δεν σε γουστάρει πλέον με τη στάση της. Νευρίασε και συμφώνησε, αλλά να βρεθούμε χωρίς πολλά. Προσπάθησα να την ηρεμήσω, λέγοντας της πως δεν ήταν σωστό να με αφήσει να καταλάβω από τη συμπεριφορά της πως ήθελε να το λήξουμε. Ας μου το έλεγε από κοντά όταν βρεθήκαμε. Όταν δεν τον βλέπεις τον άλλον και βρίσκεις δικαιολογίες, θεωρώ πως η σχέση φτάνει στο τέλος. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Και φτάνει στο τέλος με έναν τρόπο που δεν είναι όμορφος. Είναι καλύτερα να λέμε στον άλλον, ξέρεις, είμαστε μαζί, περάσαμε ωραία μέχρι τώρα, αλλά δεν μου βγαίνει πλέον. Καλύτερα να το λέμε, παρά να στρίβουμε με δικαιολογίες. Μετά, αφού ηρεμήσαμε, την ξαναρώτησα αν ήθελε να το λήξουμε και μου απάντησε πως αξίζω πολλά, αλλά σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να μου δώσει κάτι. Της είπα να μην στενοχωριέσαι, την ευχαρίστησα για ό,τι έκανε για εμένα και πως ό,τι χρειαστεί στο μέλλον, είτε φιλικά είτε επαγγελματικά, θα είμαι εκεί. Και πραγματικά το ένιωθα. Πέρασαν 2 εβδομάδες και 1 μέρα στη δουλειά που πήγα, βρήκα ένα κουτί από ταχυδρομική εταιρεία με τα πράγματά μου. Ένιωσα σαν σκουπίδι. Ένιωσα σαν τελευταίος. Όχι γιατί δεν ήθελε να βρεθούμε, αλλά γιατί πιστεύω πως μια ειδοποίηση ή ένα μήνυμα το άξιζα. Της έστειλα πως αυτός ο τρόπος ήταν πολύ άσχημος. Δεν μου απάντησε ποτέ. Όλο αυτό μου δημιούργησε ενοχές. Ενοχές, θυμό κανονικά έπρεπε να σου δημιουργήσει, όχι ενοχές. Αναρωτιέμαι αν φταίω τόσο, ώστε να μην μου αξίζει να μου μιλάει καν κάποιος. Ή αν μου άξιζε αυτή η συμπεριφορά στο τέλος. Αισθάνομαι ότι μου πέρασε ενοχές, αλλά φοβάμαι πως όντως φταίω. Δεν έφταιγες εσύ, ήταν ξεκάθαρο ότι η κοπέλα για τους δικούς της λόγους, οι οποίοι είναι σεβαστοί, ξενέρωσε, έπρεπε όμως να το πει. Ζήτησα συγγνώμη μετά από καιρό αν κάπου τη στενοχώρησα και πάλι δεν μου απάντησε ποτέ. Κάντε τώρα εδώ μια πρόβλεψη. Κάντε τώρα μια υπόθεση γιατί η κοπέλα αυτή μπορεί να χώρισε. Στο Instagram και τα λοιπά, τα story τα έβλεπε πρώτη και ανέβασε και η ίδια φωτό σε φάση περνάω καλά. Έβλεπε τα story σου και ανέβασε φωτογραφία ότι ήταν καλά. Ένιωθα σαν να με απαξίωσε. Έτσι την έσβησα από τα social μου σχεδόν 1,5 μήνα. Και όταν είδε ότι την έσβησα, τότε απάντησε στη συγγνώμη μου. Μου είπε ότι δεν κρατάει κακία για κάτι, ότι κρατάει μόνο τα καλά. Γιατί να κρατήσει κακία για κάτι, γιατί που τη είπε στο αυτονόητο ότι εφόσον δεν είχε ώρα και όρεξη να βρεθείτε, να το λύγατε. Γεγονός που εγώ το θεώρησα υποκριτικό να απαντήσει όταν είδε ότι την έσβησα. Μπορεί να την ενδιαφέρει η καλή της εικόνα προς εσένα. Μπορεί να έχω πέσει τόσο πολύ για το κορίτσι αυτό, να έχω κάνει τόσο λάθος που δεν ήθελε να χωρίσουμε ή την πρόσβαλα τόσο πολύ κάπου και δεν το κατάλαβα, ή μήπως συνειδητά μου δημιούργησε ενοχές. Βέβαια, να η απάντηση, μετά από 20 μέρες βρήκε άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου εκ των προτέρων. Λοιπόν. Οι ξεκάθαροι άνθρωποι κάνουν ξεκάθαρες σχέσεις και ξεκάθαρους χωρισμούς. Δυστυχώς η κοπέλα αυτή δεν είναι ξεκάθαρη. Εσύ φαίνεσαι πως είσαι ένας ξεκάθαρος άνθρωπος. Από όσα γράφεις δηλαδή, γιατί δεν σε γνωρίζουμε προσωπικά. Ούτε εσένα, ούτε την κοπέλα. Το γεγονός ότι εσύ είχες κάποια κιλά περισσότερα και ότι η κοπέλα αυτή ήταν κατανοητική και υποστηριχτική σε αυτό το ζήτημα δεν σε κάνει να έχεις λιγότερη αξία από οποιονδήποτε άλλον άντρα, από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, ώστε να πρέπει να κάνεις εκπτώσεις στη σχέση σου. Είναι έκπτωση σε μια σχέση να δεχόμαστε ο άλλος να μας γράφει στα παλιά του τα παπούτσια στα καινούρια, να μας αγνοεί, να μην βρίσκει χρόνο για να βρεθούμε. Είναι έκπτωση και πολύ καλά έκανες που της είπες να χωρίσετε. Στην ουσία έβαλες λόγια στις πράξεις της. Αυτή ήθελε να χωρίσετε. Δεν ξέρω αν τον είχε γνωρίσει αυτόν τον τύπο που παρουσίασε μετά από 20 μέρες από πριν. Μπορεί και να τον είχε γνωρίσει από πριν ή και να μην τον είχε γνωρίσει από πριν. Μπορεί να της τελείωσε το ερωτικό κομμάτι. Γιατί να της τελείωσε το ερωτικό κομμάτι? Για χίλιους μύριους λόγους, όχι για τα κιλά σου σίγουρα. Για τα κιλά σου, γιατί αν δεν την ελκύεις δεν θα έμπαινε σε ερωτική σχέση μαζί σου και να περάσετε καλά 2,5 μήνες. Ξέρεις, φίλε και φίλες και φίλοι που παρακολουθείτε το βίντεο, όταν έχουμε μια σχέση στην οποία καθοδηγούμαστε από τις ορμές μας, από τις κατώτερες ορμές μας, δηλαδή από τις ερωτικές και σεξουαλικές μας ανάγκες, αυτή η σχέση θα έχει πάρα πολύ fuel, θα έχει πολύ καύσιμο για τους πρώτους 2-3 μήνες. Γιατί τότε είναι που οι ορμόνες είναι στα φόρτε τους. Κάθε φορά που έχουμε ένα καινούριο ερωτικό σύντροφο υπάρχει ένας σωματικός, σεξουαλικός ενθουσιασμός. Πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια ερωτική σχέση προφασιζόμενοι ότι έχουν και συναισθήματα ανώτερα, δηλαδή να έχουν ερωτευτεί με το πρόσωπο και να έχουν συνδεθεί πνευματικά και συναισθηματικά, όχι μόνο σεξουαλικά με έναν άνθρωπο, αλλά στην πραγματικότητα το μόνο που υπάρχει είναι το σεξουαλικό. Και πολλές φορές μπορεί και εμείς ήδη να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, να θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε ερωτευτεί έναν άνθρωπο σε διάφορα επίπεδα, ενώ ο λόγος που να μας σωθεί στο να δημιουργήσουμε αυτή τη σχέση να είναι η σεξουαλική και ερωτική αποστέρηση. Όταν είμαστε μόνοι πολύ καιρό ερωτικά ή όταν είμαστε σε μια ερωτική σχέση που δεν ικανοποιούνται οι συναισθηματικές, ερωτικές, σεξουαλικές μας ανάγκες, τότε έχουμε έλλειψη σε εκείνο τον τομέα και επειδή είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε μόνο πνεύμα, είμαστε και σώμα, δεν έχουμε μόνο μυαλό, έχουμε και σώμα. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο η σεξουαλική στέρηση και η ερωτική επιθυμία. Και ερωτικά μπορούν να μας ελκύσουν πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο ένας, ερωτικά σεξουαλικά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανθρώπινη φύση, η οποία κατά βάση είναι πολυγαμική. Τα γονίδια του σύγχρονου ανθρώπου δεν διαφέρουν από τα γονίδια των πρωτόγονων ανθρώπων και είμαστε έτσι καλωδιωμένοι ώστε να λειτουργούμε με πολυγαμικό τρόπο. Να μπορούμε να λειτουργούμε με πολυγαμικό τρόπο, δηλαδή να μας ελκύουν περισσότερο από ένα άνθρωπο ερωτικά σεξουαλικά. Όμως μέσα από την παιδεία, μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από την πνευματικότητα, ο άνθρωπος ανεβαίνει σε ψηλότερα επίπεδα που μπορεί να συνδεθεί με έναν άνθρωπο μονογαμικά και στη μονογαμική σύνδεση, την αυθεντική μονογαμική σύνδεση, έχουμε σύνδεση στο επίπεδο το ψυχικό, το πνευματικό, το νοητικό, το συναισθηματικό και το σωματικό. Το σωματικό είναι ένα από τα πολλά επίπεδα στο οποία συνδεόμαστε, οπότε όταν συνδεόμαστε με έναν άνθρωπο πολυεπίπεδα πρέπει να εκπέσουν όλα τα επίπεδα για να πάψει αυτή η σύνδεση. Όταν όμως συνδεόμαστε με έναν άνθρωπο μονοδιάστατα, μπορεί αυτή η σύνδεση να εκπέσει όταν οι ορμόνες μας ηρεμήσουν. Οι ορμόνες μας ηρεμούν στους 2 με 3 μήνες. Και εδώ θέλω να κάνουμε όλοι πολύ αυστηρά την αυτοκριτική μας, να αναλογιστούμε παλαιότερες σχέσεις μας ή και σύγχρονες σχέσεις μας, σχέσεις που έχουμε τώρα, είχαμε πρόσφατα ή και παλαιότερα, και να δούμε ότι σε αρκετές από τις σχέσεις μας ή σε κάποιες από τις σχέσεις μας κοροϊδεύαμε αυτούς και αλλήλους ότι είχαμε ερωτευτεί σε διάφορα επίπεδα, ενώ ήταν μονοδιάστατο, ήταν μόνο σεξουαλικό, ήταν μόνο σωματικό. Και αυτό μετά την πάροδο των πρώτων μηνών έφθινε, ξέφτισε και άρχισαν να ανακύπτουν διάφορα προβλήματα μέσα στη σχέση. Κάποιοι από εμάς επιλέξαμε να παραμείνουμε σε εκείνες τις σχέσεις καθοδηγούμενοι από κατώτερα κίνητρα, του φόβου της μοναξιάς, του φόβου της κοινωνικής απόρριψης για το ότι κάναμε μια λαθασμένη επιλογή, του φόβου να μην πουν για μας ότι μα τι γυναίκα αυτή, τι γυναίκα είναι αυτή, έπαιξε με τον άνθρωπο και τον παράτησε, ή τι άνδρας είναι αυτός, έπαιξε με αυτόν τον άνθρωπο και τον παράτησε, και παραμείναμε σε σχέσεις τις οποίες δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη βαθύτερη σύνδεση πέραν της επιφανειακής σωματικής σύνδεσης, η οποία και αυτή μετά από το πρώτο τρίμηνο ξέπεσε. Και κάποιοι από εμάς που έχουμε μάθει να λειτουργούμε μονογαμικά, καταπιέσαμε τον εαυτό μας και μείναμε πιστοί σε αυτό το τέρι για όσο καιρό διάρκεσε η σχέση, χωρίς να είμαστε ικανοποιημένοι ερωτικά, χωρίς να είμαστε ικανοποιημένοι συναισθηματικά, χωρίς να είμαστε ικανοποιημένοι ψυχικά, και προσπαθούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα που δεν θα επιλύονταν ποτέ, γιατί η επιλογή μας ήταν βασισμένη μόνο πάνω στη σάρκα, μόνο πάνω στη σωματική έλξη, η οποία και αυτή ξέπεσε και έγινε ξέπνοη, και μπλέξαμε τους εαυτούς μας σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα και τον άλλον, την άλλη, το άλλο πρόσωπο που ήταν μαζί μας. Ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι το έχουμε κάνει, νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε κάνει αυτό στο παρελθόν. Το ζήτημα είναι να έχουμε τα κότσια, να αναγνωρίζουμε πότε είχαμε κάνει λανθασμένη επιλογή, και με ρωτάτε πολλές φορές πώς ξέρω ότι έχω κάνει μια καλή επιλογή για σχέση. Ας διερωτηθώ σε πόσα επίπεδα συνδέω με αυτόν τον άνθρωπο. Η μονοδιάστατη σύνδεσή μου είναι πολυεπίπεδη. Είναι και σύνδεση νοητική και ψυχική και συναισθηματική και πνευματική, ή είναι μόνο σωματική, είναι μόνο επιφανειακή. Θέλει κότσια και θέλει και εντιμότητα. Όταν αναγνωρίσεις τι έχεις κάνει, να έχεις τα κότσια, να πας να πεις στον άλλο, είπα τη λέξη κότσια 3 φορές. Να έχεις το θάρρος να πεις στον άλλο τον άνθρωπο, μου τελείωσε, συγγνώμη που σε παρέσυρα με έναν ενθουσιασμό που έδειξα και που πίστεψα και ήθελα να σε κάνω και σένα να πιστέψεις ότι ήταν κάτι περισσότερο πέραν κάποιας επιφανειακής κατάστασης, όμως αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει πολύ δύναμη, θέλει δύναμη και θέλει και θάρρος να μπορείς να παραμείνεις μόνος και να αντιμετωπίσεις και την ερωτική σου μοναξιά και τη συναισθηματική σου μοναξιά και την πνευματική σου μοναξιά κλπ. Ενώ πολλοί παραμείναμε ή παραμένουμε σε ερωτικές σχέσεις οι οποίες είναι μονοδιάστατες, και μετά το πρώτο τρίμηνο κακός καλύπτεται και το σεξουαλικό ερωτικό κομμάτι και έχουμε μια συναισθηματική πείνα και μια πνευματική πείνα, η οποία μπορεί να παρουσιάζεται ως κακή διάθεση, ως αρνητικότητα, ίσως μέχρι και κατάθλιψη μπορεί να παρατηρηθεί σε ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται μακροχρόνια. Άρα και εσύ, φίλε, πολύ καλά έκανες και της το έκοψες της κοπελιάς και της είπες, αφού δεν έχεις όρεξη να με δεις και αφού δεν είναι το ένα και το άλλο, ας το λήξουμε. Μην νιώθεις ενοχές. Προφανώς τις ενοχές μπορεί να μην σου τις έχει προκαλέσει η κοπέλα με χειριστικότητα. Τις ενοχές μπορεί να τις νιώθεις εσύ ερχόμενος από το σημείο ότι αφού με δέχθηκε παχύ και αφού με στήριξε να δυνατήσω, τώρα εγώ γιατί να της πω τόσο εύκολα να χωρίσουμε κλπ. Γιέ μου, συνάνθρωπέ μου, το ξαναλέω, δεν ήσουν υποχρεωμένος να κάνεις εκτόσεις επειδή σε αποδέχθηκε όπως ήσουν. Είναι εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει σε μια ερωτική σχέση, να αποδέχεσαι τον άλλον όπως είναι. Και όσοι έχουμε μπει στο παρελθόν σε ερωτικές σχέσεις, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τους άλλους, κάναμε πάρα πολύ κακό. Ήταν κακό κίνητρο να μπει σε μια ερωτική σχέση για να αλλάξεις τον άλλον. Ο άλλος όπως είναι είτε σου αρέσει είτε όχι. Αν από μόνος του θέλει να αλλάξει και να εξελιχθεί, καλώς. Αλλά δεν είναι καλή η αφετηρία, αν μπαίνω σε αυτή την ερωτική σχέση για να το φτιάξω αυτόν τον άνθρωπο, να τον κάνω όπως τον θέλω. Χωρίς να σημαίνει ότι η κοπέλα θέλει να σε φτιάξει, να σε κάνει όπως σε θέλει, γιατί ούτως ή άλλως και μόνος σου ήθελες να ξεφορτωθείς τα έξτρα κιλά και τα ξεφορτώθηκες και εσύ έκανες την προσπάθεια. Μπορεί να σου σύστησε ο διατροφολόγο της ή να σου είπε δεν έχει πρόβλημα και το ένα και το άλλο, αλλά εσύ έκανες την προσπάθεια. Τώρα, αν είναι για το σεξουαλικό ερωτικό κομμάτι που ξενέρωσε, τι να σου πω, δεν νομίζω, γιατί μου το ρωτάτε αυτό αρκετοί άνδρες, μου λέτε ξέρεις είχα μια σχέση με μια κοπέλα και επειδή ήμουν πολύ ερωτευμένος ή επειδή ένιωθα κάποιο ντροπή για το σώμα μου ή ντροπή για την απόδοση μου την ερωτική, μπλόκαρα, δεν καταφέρω να ολοκληρώσω, δεν είχα καλή στήσει οτιδήποτε άλλο και μήπως γι' αυτό με έχει παρατήσει η κοπέλα. Όχι, μια γυναίκα που είναι ερωτευμένη πολυεπίπεδα με έναν άνδρα σε καμία περίπτωση δεν θα τον παρατήσει επειδή αντιμετωπίζει κάποιες σεξουαλικές δυσλειτουργίες ή κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία. Αντιθέτως, θα είναι πάρα πολύ υπομονετική και κατανοητική, ειδικά και αν ο άνδρας αυτός είναι συζητήσιμος και συζητά το ζήτημά του και θέλει να το επιλύσει και θα είναι μαζί του. Ένας άνθρωπος που μας αγαπάει με αυτόν τον πολυεπίπεδο τρόπο που έχουμε περιγράψει σήμερα στο βίντεο αυτό, δεν θα μας απορρίψει ούτε για τα κιλά μας, ούτε γιατί δεν τελειώσαμε μια φορά στο κρεβάτι, γιατί δεν είχαμε οργασμό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτές είναι απόψεις και τρόποι σκέψης οι οποίοι ταιριάζουν σε ρηχούς επιφανειακούς ανθρώπους, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να συνδεθούν πέρα από το σωματικό επίπεδο. Και τι τον θέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο επιφανειακός. Για να είσαι σε αυτό το κανάλι και για να παρακολουθείς αυτά τα βίντεο, σημαίνει ότι ψάχνεις κάτι πέρα από την επιφάνεια, ψάχνεις κάτι πέρα από την εικόνα, ψάχνεις κάτι πιο ουσιαστικό, το οποίο εύχομαι ολόκαρδα να το βρούμε όλοι μας. Έχετε την αγάπη μου, έχετε τις ευχές μου για πολυεπίπεδους έρωτες, οι οποίοι να έρθουν να συμπληρώσουν στην ευτυχία που θα έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε ή που έχουμε ήδη καταφέρει να αποκτήσουμε δουλεύοντας πάνω στη σχέση με τον εαυτό μας. Σας χαιρετώ.